Κόμψό της. Κόμψό της, πάνω απ' όλα. Εντάξει. Μας διακρίνει μία τόλμη, μία γοητεία. Μα τον Eric Forrester, εντάξει. Με την τελευταία λέξη της μόδας, κυρίες και κύριοι, τι να κάνω. Μπας και με προσέξεις και εμένα κανένας λίγο για αυτά που φοράω. Γιατί κάθε μέρα με το που τελειώνουμε, με παίρνουν τηλέφωνα οι φίλες μου όλες και μου λένε «Πω, τι φόραγε πάλι Τζούλια Νόβα». Εγώ όπως θα παίρνω. Όπως θα παίρνω τις στροφές, ξέρω μόνο το βαθύ Τερλέγκα. Το ξέρεις το Τερλέγκα. Τον ξέρω, αλλά δεν ξέρω τις στροφές που κάνει. Άρα ξέρεις από ποιήση. Ωραία, πάμε δείξω από τις στροφές να σου μάθω εγώ Τερλέγκα. Λοιπόν, πώς τρίβουμε, φτάνουμε εδώ. Εδώ, πασαρέλα, δεν είναι εδώ. Έλα, έλα. Και όπως θα παίρνω τις στροφές. Εσύ αν θέλεις, κοίτασέ με. Τα μάτια σου, δυο μαχαιριές. Και εκεί πάνω στις στροφές του τροχού της τύχης, αποτελείωσέ με. Κάτι πει, θα σε βάλω εκεί πέρα και θα ξεκινήσω τις στροφές. Δεν τις του είχα. Ο Βασίλης ο Τερλέγκας ήταν περήφανος. Μπράβο, μπράβο Τζούλια, με κάνεις περήφανο, Βασίλη Τερλέγκα. Δεν τον περίμενα. Ναι. Νόμιζα... Άντε, τα κάναμε και αυτά. Τι άλλο θα κάνουμε εδώ στο τροχό της τύχης, πραγματικά. Όχι, αλλά σε χειροκροτώ γι' αυτό. Γιατί εγώ νόμιζα ότι ακούς μόνο Ed Sheeran και In the Shape of You και τέτοια. Ενώ εσύ ξέρεις και τι τρόφες. Και αυτά ακούω απ' όλα. Μπράβο. Λοιπόν, καλωσορίζω Κατερίνα, Βλάση, Ανδριάννα. Μπράβο, ρε παιδιά. Εσείς πορεύετε. Βεβαίως. Με τις στροφές πώς τα πάτε, γυρίζετε. Εξαιρετικά πολύ. Θα γυρίσετε σε λίγο, γιατί τώρα ξεκινάμε. Παράδοξο αυτό, έτσι. Ο τροχός της τύχης ξεκινάμε με λεξομαχία. Φοβερό πράγμα. Έλα ρε Τζούλια. Και εμείς θα ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο βρίσκεται στο σπίτι. Τα χέρια στο μπάζερ και οι τρεις, ο χρόνος ξεκινάει τώρα. Τι βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Πιανού το σπίτι είναι το θέμα. Έχει πατήσει η Ανδριάννα και μου λέει. Οδοντογλυφίδα. Οδοντογλυφίδα σε κάθε σπίτι προφανώς. Μπράβο. 100 ευρώ για σένα, κορίτσι μου. Πάρα πολύ ωραία. Έρχομαι η Ανδριάννα που μου έχει φορέσει την ωραία την κορδέλα σε αυτή. Έχει έρθει εδώ. Ωραία, τευχαριτωμένη. Σε καλωσορίζω. Ανδριάννα, 100 ευρώ. Σε πρώτη για την ώρα, αλλά είναι η αρχή. Με αυτό το σοφιστικέ στυλ. Το δικό σου αυτό έτσι με το γυαλί, το κοκκάλινο, το ωραίο, πολύ ωραίο στυλ, να σου πω παρεπτόντως. Με αυτό το στυλ που πηγαίνεις καθημερινά. Στη δουλειά μου. Η δουλειά σου είναι απαιτητική, σκληρή, δεν είσαι ναυαγοσώστη, δεν είσαι οικοδόμος. Γραμματέας είμαι. Γραμματέας. Παιδιά, είναι το απόλυτο look. Συγγνώμη κιόλας. Έχεις αφεντικό ή αφεντικίνα. Ένα αφεντικό. Έχεις ένα αφεντικό. Τη γυναίκα του αφεντικού σκέφτομαι εγώ τώρα. Καλή επιτυχία, Ανδριάννα. Παιδί μου, ένα αφεντικό παιδί, αυτή έχω βεβαίω. Σου εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα αυτά. Και γνωρίζουμε τον Βλάση, παρακαλώ. Ερώτηση. Γιατί μόνο οι γυναίκες να είναι γραμματείς, δηλαδή ένας άντρας δεν του στρίβει να το κάνει αυτό. Η αλήθεια δεν μας στρίβει και πολύ εμάς, είμαστε ανοργάνωτοι, αλλά τυπικά τώρα, τα φιλοσοφικά, δεν μας στρίβει εμάς, ρε Βλάση. Εντάξει, οι γυναίκες όμως φέρνουν το γραφείο. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα, Τζούλια, μια συνάδελφό μας, επειδή είμαστε μοντέλα εγώ και Τζούλια, τρομάρα μου. Ας πούμε, μια συνάδελφό μας, η Ναόμι Κάμπελ, έχει μια εταιρεία δική της. Δεν θα μπορούσε να μας πάρει γραμματής, Βλάση. Εντάξει, θα μπορούσε. Την Τζούλια σίγουρα. Για την Ναόμι Κάμπελ μιλάμε. Α, ναι. Θα μπορούσε. Να μας έχεις δει, εμείς δεν θέλαμε να πάμε. Βλάση, καλώς όρισες. Και Κατερίνα! Γεια σου, Κατερινιό. Εντάξει. Θα το πω. 4 χρόνια εδώ, τέτοια κουπ. Πιο ωραία δεν έχει ξανάρθει. Εδώ, Κατερίνα! Θέλω να πεις κάτι από τον κόσμο, Κατερινιό μου, σε καλωσορίζω. Καλησπέρα. Ότι ήρθες, μάλλον ότι δεν έχεις κάνει κάθε ομαλή, αλλά μόνο για τον τροχό της τύχης. Ισχύει. Ήρθες με αυτό. Ισχύει. Το επίταξα επί τούτου για τον τροχό της τύχης. Γιατί πιστεύεις θα φέρει γούρι ή απλώς ταιριάζει με τη σοβαρότητα της εκπομπής αυτή. Το δεύτερο. Κατερίνα, μας κατάλαβες τη φωνή. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. 3 ωραίοι παίχτες. Θα τους γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα στη συνέχεια παίζοντας. Εδώ σταματούν τα χειροκροτήματα για εσάς τους 3. Πλέον είστε οι πρωταγωνιστές της ημέρας πρώτος γύρου.
Πρώτος γύρος, πρώτη κατηγορία θα παίξει η Ανδριάννα, η οποία δεν ξέρω αν έχει έτσι αγαπημένες κατηγορίες. Αλλά την επόμενη κατηγορία θα τη λατρέψεις, γιατί είναι ζώα που ζουν κάτω από τη γη. Ναι, σκουλίκια, ναι, και μαμούνια. Μαμούνια, ωραία λέξη. Τι κατηγορία έχουμε? Θα πρέπει να βρείτε έναν κρίκο, δηλαδή θα έχουμε τρεις λέξεις. Οι ακριανές είναι άσχετες μεταξύ τους και ενώνονται από την μεσαία λέξη. Α, οι ακριανές είναι καμία σχέση, δεν εγνωρίστηκαν ποτέ, αλλά η μεσαία λέξη τις ενώνει και τις δύο. Ανδριάννα, γυρίζεις για πρώτη φορά απόψε, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Ξεκινάμε. Δυνατά. Ανδριάννα, θα ξεκινήσεις με ένα ταπεινό τριαντάρι. Σε ακούω ένα σύμφωνο στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα από την ώρα που σας δίνω εγώ το λόγο. Σίγμα. Τώρα, το σίγμα το έχει ετοιμάσει από το γραφείο η Ανδριάννα, ξέρετε, να το πει. Είχε πει στα αφεντικό, θα πω το σίγμα πρώτο-πρώτο. Και της βγήκε σε καλό. 60 ευρώ τα πρώτα σου. Ανδριάννα, ξαναγύρισε. Δυνατά, παρακαλώ. Σε ζορίζει, έτσι. Λιγάκι. Υπάρχει ένα μυστικό. Βγάλε χρήματα να το ξελαφρώσεις λίγο τον τροχό. Φύγε, 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 λίγο ακόμα. 200 ευρώ είναι το τέλος. Το ταφ. Ταφ. 400 ευρώ. Είσαι πάρα πολύ καλά. Γύρισες μόνο δύο φορές. Βρήκες μόνο 4 γράμματα και έβγαλες μόνο 460 ευρώ μηνιάτικο. Θέλω να σε παρακαλώ να σκέφτεσαι ότι από εδώ και στο εξής αγοράζεις. Ωραία, θα αγοράσω ένα φωνή. Από τώρα ξέρετε, τα βάζει κάτω. Ποιο θα είναι? Το α. Α, γιατί είναι και λίγο αμετροεπής. Ωραία. 3 α υπάρχουν, ήταν μια καλή αγορά. Έχεις μείνει με 360 ευρώ. Έχεις μείνει, δεν το λέω με την κακή έννοια, είναι αρκετά χρήματα. Θέλω να ξαναγυρίσεις ή να αγοράσεις και πάλι. Θα γυρίσω. Έλα, Ανδριάννα μου. Η Ανδριάννα φέρνει όλα ή τίποτα. Τώρα θα είναι καλό ή κακό, θα το μάθουμε σύντομα. Σύμφωνο. Το κάπα. Κάπα. Κρεοπόλης. 2 κάπα σου δίνουν 80 ευρώ, αλλά τώρα θα πρέπει να αποφασίσεις εάν μόνιμα για 40 ευρώ θα μου λες σύμφωνα ή θα αγοράσεις φωνήτες στην πορεία. Μέχρι να χάσεις ή να το λύσεις. Θα γυρίσω. Όπω παιδιό, το έχει αποφασίσει από καιρού. Είναι οργανωμένη γραμματέας μας. Πάμε, Ανδριάννα. Οργανωμένη. Ποιος έχει έρθει εδώ με την Ανδριάννα? Ανδριάννα, θα ακολουθούν σήμερα εδώ ο φίλος σου, έχει ακολουθήσει το αφεντικό σου? Όχι, όχι. Όχι, εντάξει. Το αφεντικό μου όχι. Το αφεντικό όχι. Είναι ο φίλος σου μαζί? Ναι. Είναι χαμογελαστός μέχρι εδώ, δεν το περίμενε. Δεν είναι δυνατόν, δεν χάνει ποτέ η Ανδριάννα. Χάνει. 30 ευρώ, όχι, μη λες τέτοια. Πες το. Το νι. Το γράμμα είναι το νι. Όπως λέμε, drums. Και από αυτό έχουμε. Και από αυτό έχουμε και τα πάσα εξαιρετικά. Η κατηγορία μας είναι Τζούλια Κρίκος. Κρίκος. Άρα. Mm-hmm. Η πάνω λέξη και η κάτω. Καμία σχέση. Η μεσαία όμως τους κάνει κατάσταση. Το γιώτα. Φωνή. Σου πήραμε άλλα 100 ευρώ και σου δώσαμε το γιώτα. Και μπράβο για το γιώτα. Είναι μια εξαιρετική επιλογή που σου δίνει 4 γιώτα. Ανδριάννα, ήταν λίγο τυχαίο ή λες το έχουμε αυτό το γράμμα και θα το πω τώρα? Λέω ένα γιώτα, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Α, έτσι, με λογική θα υπάρχει ένα γιώτα, βάλε μισό κιλό. Λοιπόν, Ανδριάννα, 3,70. Ωραία, θα γυρίσω. Θα γυρίσει, Ανδριάννα. Είναι η μόνη παίχτρια που παίζει μέχρι στιγμής. Η Κατερίνα και ο Βλάσης έχουν βγάλει στήριο διαρκείας, πρώτη θέση, σαλόνι. 20 ευρώ, Ανδριάννα μου. Το πι. Το γράμμα είναι το πι. Όπως λέμε, πουριτανός. Και από αυτό έχουμε. Και τώρα. Θέλω να μου πεις εσύ, Ανδριάννα, πόσες από τις τρεις λέξεις έχεις βρει. Την πρώτη. Μόνο την πρώτη. Ναι, την πρώτη την έχουν βρει και κάποιοι φίλοι μας εδώ που πάνε πρώτη δημοτικού. Θέλω να το θέμα να βρούμε και τις άλλες. Ανδριάννα, 4-10, αποφάσισε και κάνε πράξη τη σκέψη σου. Το όμικρον. Όμικρον, για 100 ευρώ. Μόλις βγάζεις ένα κατοστάρικο, τσουκ, μου το δίνει πίσω. Ναι, καλό. Όλα είναι στις λέξεις που δεν γνωρίζει η Ανδριάννα. Πάρα πολύ καλό αυτό, Ανδριάννα μου, διότι τώρα. Σχεδόν εμφανίστηκε και η τελευταία λέξη, να πω την αλήθεια. Ναι. Την βρήκες και εσύ, όχι μόνο εγώ. Ναι. Μας λείπει η δεύτερη. Ναι. Εδώ σε θέλω. Μας τώρα. Θα γυρίσω. Πήρε φορά να γυρίσει, όσο γυρίζει το ρισκάρι βεβαίως, έτσι. Ω, και πλησιάζει κάτι κακό. Μη, φύγε, 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 φύγε. Δεν θα μπορέσει. Ρεκόψε.
Και αυτή είναι η πίκρα που φέρνει η χρεοκοπία όταν έχεις και λίγα λεφτά και όταν έχεις βρει το 88% του γρίφου, Ανδριάννα. Και τώρα πάμε σε μια άλλη ψυχολογία. Κατερίνα! Κάτσε. Πώς θα κάνεις αυτό? Κατερίνα, αυτό θα το πάρω καλό σημάδι. Είναι λίγο πολιτικό. Όχι, δεν ήταν έτσι. Του ήταν έτσι. Είναι βασιλικό αυτό. Εντάξει, παιδί, έχει ένα αυτοκρατορικό έτσι style. Λοιπόν, απευθύνεις το λαό σου και αν θες να το λύσεις, θα σου δώσω 50 ευρώ ολόκληρα. Εάν δεν θες να το λύσεις για 50 ευρώ, ξαναγύρισε. Θα ξαναγυρίσω. Το ξέρεις, έτσι, ναι. Τα δύο τρίτα. Κάνε ό,τι το ξέρεις, λοιπόν, για να τρομάζουν οι άλλοι. Πάμε. Τα δύο τρίτα γυρίζει. Καλή επιτυχία, Κατερίνα μου. Ταλαιπωριέται η Κατερίνα να το γυρίσει. Θα κάνει μπράτσα σήμερα εδώ. Κατερίνα, ξεκινάς με ένα ταπεινό εικοσάρικο και μου λες ένα σύμφωνο. Δέλτα. Λοιπόν, λέει το Δέλτα που το ξέρουμε όλοι ως Κατερίνα. Δεν μας είπες κάτι που δεν ξέραμε. Α, να κι άλλο. Α, ωραία. Άρα εδώ έχουμε μία βοήθεια γιατί η δεύτερη λέξη ξαφνικά έχει το πρώτο γράμμα. Τέλεια. Και η Κατερίνα μαζί με λίγο φλαμίγκο. Πώς θα κάνει, πώς θα κάνει. Λοιπόν, Κατερίνα, σε πάω, λέγε. Το λύνουμε όλο. Το ξέρω, αλλά θα παίξω λίγο ακόμα. Ναι, γιατί τώρα 40 ευρώ ήταν ντροπή από το Θεό, δεν είναι. Πού πας. Πιάσ' το δυνατά από εδώ, σε παρακαλώ και γύρισε. Πάμε! Δυνατά, παιδιά! Για την Κατερίνα. Καλύτερα, Κατερίνα, τώρα. Καλύτερα, έτσι. Για να με θα φέρουμε. Η χρεοκοπία απομακρύνθηκε. Καλό ταξίδι. Γεια σας. Και χάνει σειρά σου, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Παιδιά, εδώ κοιτάξτε τι έγινε. Εντάξει, λογικά έπαιξε, γιατί ο καθένας από εμάς το ίδιο θα έκανε. Η Ανδριάννα βρήκε όλα τα γράμματα. Ήρθε η Κατερίνα, έβαλε αυτό που έλειπε και έχετε φλασάρα τώρα. Τρελάνε μας. Δουλεύουν για πάρτι οι γυναίκες. Όντως. Φοβερό, είναι και η δικιά σου εδώ η γυναίκα. Είναι, είναι. Να μίλες πολλά. Εντάξει. Εντάξει, κρατήσου λίγο ψύχραιμος. Αν το λύσεις, παίρνεις 50, αλλιώς αναγυρίζεις. Θα το λύσω. Το λύγει για παιδιά, γιατί ο άνθρωπος είδε. Του λέει τώρα εδώ συμβαίνει διάφορα. Το πω εγώ να φύγουμε. Ωραίο χαμόγελο, ωραίο γέλιο, μ' αρέσεις. Λύστο τώρα, πες μου σε παρακαλώ, ποια είναι η μεσαία λέξη. Δακτύλιος. Δακτύλιος. Τώρα πάμε στην κάτω-κάτω λέξη. Πρόστιμο. Λοιπόν, ο δακτύλιος έχει πρόστιμο να τον παραβιάσει. Και τώρα πάμε να δούμε την πάνω λέξη που είναι και όλα τα λεφτά, ρε φίλε. Αυτή με δυσκολεύει. Πάρε ένα ρίσκο. Πινακίδα. Δακτύλιος στην πέση. Πινακίδα και πρόστιμο είναι οι δύο λέξεις που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, αλλά ο δακτύλιος τις κάνει να είναι συγγενείς. Πρώτου βαθμού κιόλας. Έβγε. Πινακίδα, δακτύλιος, πρόστιμο. Για να καταλάβατε, παίζαμε μια ώρα, είπαν όλα τα γράμματα, τελείωσε ο γύρος και ο πρώτος έχει 50 ευρώ. Όχι, ο δεύτερος, γιατί η Ανδριάννα έχει αποκρίνει 100. Ναι, Ανδριάννα, σιγά τη δουλειά που κάναμε τώρα. Παίζουμε εδώ τόση ώρα, όλοι μαζί έχετε 150 ευρώ. Να σας τα δώσουμε να φύγετε μόνοι σας. Δηλαδή, άμα είναι, θα σας λείπουν τόσα, τόσα σας λείπουν. Όχι, βέβαια. Θα βρείτε άλλα 200 τώρα κιόλα. Τώρα, στη λεξομαχία νούμερο 2. Ο γρίφος μας θα είναι πολιτισμός. Let's go! Πολιτισμός. Ο πιο γρήγορος, η πιο γρήγορη, θα βάλει 200 ευρώ. Έχουν πατήσει όλοι πολύ δυνατά, αλλά ο Βλάσης ήταν λίγο πιο γρήγορος. Εκκλησιάζουσες. Εκκλησιάζουσες, το Αριστοφάνη ή άλλες. Νομίζω το Αριστοφάνη. Οι εκκλησιάζουσες πραγματικά σου δίνουν την πρώτη θέση. Βραχιά κεφάλαια. Τώρα 250 ευρώ, αλλά Βλάση μου, μπράβο, πέρασες πρώτος. Πάμε σε διάλειμμα και μετά θα γίνει χαμός. Παιδιά, μπράβο! Μπράβο, μπράβο, μπράβο στο κοινό! Άλλα με τρελάνε! Και γιατί με ενθουσιάσανε, γιατί δεν κάνουν απλό χειροκρότημα σαν τα άλλα κοινά. Όχι! Θα κάνουν αυτό το να 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 τσίρκο, τσίρκο, να 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 τσίρκο με νάνο! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Παιδιά, είστε πολύ καλοί, πάρτε ένα κινητό MLS. Κάνανε, σε καλοπιάνανε.
ένα MLS 4G από τα έξυπνα κινητά που είναι ελληνικά βεβαίως για το κοινό μας που είναι υπέροχο και σήμερα 6.500 άνθρωποι κατάφεραν να στριμωχτούν μέχρι εδώ πέρα. Εντάξει. Μπορεί να μην είναι 6.500, αλλά 6.400 είναι. Τους βλέπετε. Σήμερα μαζί μου έχω Ανδριάννα, Βλάση και Κατερίνα, ένα χαρούμενο τρίο ανθρώπων και πραγματικά το διασκεδάζω που είμαι εδώ μαζί σας. Εύχομαι όλη αυτή η διασκέδαση να μας φέρει στο τέλος σε κανένα 10.000, κανένα αυτοκίνητο. Κάτι ψηλά, μωρέ, κάτι ψηλά, μωρέ, ένα πεζό 208, μωρέ! Πάμε να παίξουμε τον επόμενο γύρο τώρα κιόλας. Και θα είναι bonus με 200 ευρώ. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε κι εσείς, αλλά μετά το δώρο κοινού πώς αναθερμάθηκε το χειροκρότημα προς τα σας, έτσι. Κατερίνα, θα παίξεις πρώτη. Έχεις αγαπημένες κατηγορίες. Γιατί ένας άνθρωπος με αυτό το μαλλί αποκλείται να μην έχει μια αγαπημένη κατηγορία. Δηλαδή, η κατηγορία μας είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών. Τέλεια. Πρώτος ξάδερφος. Δεν είναι αυτό προφανώς, είναι κάτι άλλο, Τζούλια μου. Ναι, θα πρέπει να βρείτε τρόπους καλής συμπεριφοράς. Savoir vivre. Εξαιρετικά. Το αγαπημένο σου. Μα πίστευτε το πόσες λέξεις πρέπει να βρούμε. Κατερίνα, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, θα γυρίσεις πρώτη τον τροχό ολοταχώς. Πάμε λοιπόν. Με τρόπο, δαχτυλάκι θα βάζεις έτσι. Μπράβο. Σηκώνουμε το δάχτυλο πάντα να γυρίσουμε τον τροχό στο γύρο Savoir vivre. Oh, μα τι βλέπουν τα μάτια μου. Μία δωρεπιταγή 300 ευρώ με ένα γράμμα και μόνο. Για να σε δω, παρακαλώ. Άντε να με δεις. Το μη. Με τρόπο θέλω να τα λες. Δεν είναι άντε να με δεις. Τι είναι αυτό, λαϊκά μιλάμε τώρα εδώ. Με ευγένεια. Το μη, παρακαλώ. Το μη. Μπράβο. Όπως όταν παρακαλά και το ζητάς με ευγένεια και savoir vivre, κερδίζεις μία δωρεπιταγή για ελληνικά έπιπλα την 900 αξίας 300 ευρώ. Πάρτε να. Από το κινητό σου μέχρι να φύγεις στην 900.gr, διαλέγεις τι σου λείπει, τσακ, πηγαίνεις και στο φέρνει και σπίτι άμα θέλεις. Εξαιρετικά θέλω. Πού μένει, Βόρειο Πόλο? Ναι. Το φέρνει. Τέλεια. Έτσι, μην νομίζω ότι ο 900 κάσου. Τυχαίως. Λοιπόν, 300 ευρώ και ένα δεκάρικο για το γράμμα, αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις φωνήεντα, διότι έχεις μόνο 10 ευρώ στην ουσία σαν ψηλά. Πάμε να βγάλεις τα υπόλοιπα 90. Εντάξει, λοιπόν. Το λιγότερο, έτσι. Ναι. Θυμίζουμε, η κατηγορία μας είναι savoir vivre, τρόποι καλής συμπεριφοράς. Πάει για κεραυνό, παιδιά. Θα τη σκαπουλάρει για λίγο, 10 ευρώ. Το νι. Λοιπόν, το γράμμα που ζήτησε είναι το νι. Και υπάρχει 3 φορές που σου δίνει 30 ευρώ. Εδώ καλό θα ήταν να έχουμε ένα πιο μεγάλο ποσό λιγάκι για να... Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσεις τώρα και θα βρεις ένα γράμμα, Όχι βέβαια, έλα, έλα, για το καλό θα πας τώρα. Δώσ' του, δώσ' του. Είναι, Τζούλια, είναι και ευέξαπτη η Κατερίνα. Μόλις την πειράζω, λίγο τσιτώνει και δεν θέλω εγώ να... Δεν ξέρω έτσι και τι πολεμικές τέχνες κάνει. Λοιπόν, είναι 30 ευρώ, πολύ καλύτερα βεβαίως. Τώρα παίζουμε ένα τριπλό γράμμα. Κάπα. Το κάπα. Λοιπόν, κάπα, όπως λέμε, κουραφέξαλα. Καράτε. Δεν ξέρω, φεύγω, μην ξέρεις εσύ. Βλάση και Γιγαντάρα μου, καλή επιτυχία, δώσ' να καταλάβει. Ευχαριστώ. Πάμε, Βλάση μου. Ο Βλάσης, ο οποίος έχει συγκεντρώσει κάτι ψηλά και αυτός, 2,50, αλλά δεν είναι και σοβαρό προβάδισμα. Το επόμενο σύμφωνο. Ταφ. Τιραμισού. Πόσα έχει, ρε φίλε. Έλα τώρα. Δεν είναι τώρα, παιδιά, συγγνώμη, αλλά... Είναι το 200 δίπλα, το βλέπω, μετράω 6x200, μετράω 6x20, μου βγαίνει μεγάλη διαφορά, φίλε. Κάνε ότι δεν έγινε ποτέ, ξαναγύρισε. 120 ευρώ με 6 γράμματα. Φέρ το πριν, φέρ το πριν, Βλάση, φέρ το πριν, Βλάση. Το πει. Πάλι καλά, μπράβο! Μπράβο, 300 χάρια. Γιόλου άσχημα, Βλάση, αγοράζεις ή γυρίζεις? Θα αγοράσω το Α. Στοϊκά περιμένει, να δει πόσα Α υπάρχουν. Υπάρχουν βεβαίως και αρκετούτσικα, θα έλεγα. Savoir vivre. Και οι τρεις, πάει το μυαλό σας κάπου. Ρε παιδιά, ρε Ανδριάννα, ρε Κατερίνα. Πουθενά το κοιτάτε, δεν κοιτάτε εμένα. Για κάποιο λόγο νομίζετε ότι όταν το κοιτάτε θα σας εμφανιστεί, Κάνετε μεγάλο λάθος, γιατί ο Βλάσης μου το ξέρει ήδη. Βλάσης, το ξέρεις? Όχι. Τι με κοιτάς, αγόραζε ή γύριζε? Γυρίζεις. Ο Βλάσης πήρε απόφαση να αγοράσει ένα, σου λέει αρκετά πετάξαμε. Πάμε τώρα να αγοράσουμε σιγά σιγά, να γυρίσουμε σιγά σιγά, να βγάλουμε λεφτά. Το λάμδα.
και δεύτερη ευκαιρία και 40 ευρώ. Άψογα. Πλασάρα γίγαντα, πάμε πάρα πολύ καλά. Διότι δεν είναι μόνο πήρες και άλλο ένα 40, αλλά κοίτα τις τσίπησες. Σε χαρητήρια. Ευχαριστώ. Θέλω να μείνω εδώ. Ό,τι θες. Πάμε ρε μεγάλε πλάση, 360, τι κάνεις. Θα αγοράσω το έψιλον. Έψιλον. Μπράβο. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Μία-δύο λέξεις τις έχεις βρει τουλάχιστον. Ναι. Γιατί εντάξει, τώρα μεταξύ μας δεύτερη λέξη με το συμπάθειο, αλλά θα είναι ρεζίλη να μην την έχουμε βρει. Τις υπόλοιπες τι κάνουμε, Βλάση. Δεν τις έχω βρει. Γυρίζουμε δηλαδή. Ναι. Έχεις περιθώριο να χάσεις και μία φορά. Πάμε. Το μόνο για το οποίο δεν έχεις περιθώριο είναι να χρεοκοπήσεις, βεβαίως. Κατερίνα, αργή η σειρά σου ακόμη, γιατί πρέπει να περάσουμε και από την Ανδριάννα. Εδώ ο Βλάση θα κάνει κάτι πολύ ωραίο. Θα φέρει επί δύο, που σημαίνει ότι αν βρει ένα σύμφωνο, διπλασιάζει τα χρήματα αυτού του γύρου. Άρα, Βλάση, είναι πολύ σημαντικό να βρεις αυτό το γράμμα. Το σίγμα. Spider-Man, μπράβο! Και έκανε πολύ καλά που είπε το μοναδικό γράμμα που ήξερε, διότι θα έφερνε εκ του ασφαλούς. Επί δύο, πάρ' το Βλάση. Μπράβο, Βλάση! Θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Έχεις 3.40 τώρα. Αν το λύσεις τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, εδώ μπροστά σε όλους, τα 3.40 φιλαράκο μου γίνονται 6.80. Αλλά αν δεν το λύσεις τώρα, ίσως να είναι και καλύτερο, γιατί θα βγάλεις κι άλλα χρήματα, τα οποία επίσης θα διπλασιάσεις. Και αν σκεφτείς ότι γύρω σου έχει και μπόνους, αμάν, ρε Βλάση, ένα χιλιάρικο! Πλάκα, πλάκα. Έλα, ρε Βλάση. Ο Βλάσης όμως τι θα κάνει. Πες μου, γυρίζεις ή αγοράζεις ή το λύνεις. Τώρα. Το έχω βρει, αλλά... Θα γυρίσεις. Να γυρίσω. Θα γυρίσω. Γύρισε, Βλάση. Λοιπόν, πάει για το μεγάλο ποσό, μάλλον πάει για ένα ποσό το οποίο απλά θα διπλασιαστεί μαζί με όλα τα υπόλοιπα, οπότε καλό είναι, κακό δεν είναι, και αν είναι 150 είναι τέλειο. Μην. Όχι. Τι έκανε ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο γύρος του μη θριάμβου, γιατί ο φίλος μου ο Βλάσης πήρε ένα μικρό ρίσκο. Σου λέει θα φέρω το μεγάλο ποσό και αν έφερνε 150 ευρώ, θα τελείωνε αυτό το γύρο μαζί με μπόνους, μαζί με τα συμπράγκαλα όλα, γύρω στα 1.400 ευρώ ένα γύρο. Αλλά ανταυτού χρεοκοπεί και ο φίλος μου ο Βλάσης μέσα σε χειροκροτήματα υποστήριξης. Φαντάζομαι, χάνει τα πάντα. Παίξαμε και χάσαμε. Έτσι. Αυτό το γύρο. Ανδριάννα, έρχομαι δίπλα σου. Θέλω να σου πω ότι ο Βλάση έκανε δουλίτσα. Καλή δουλίτσα. Το παλικάρι έκανα και εγώ πριν όμως. Να είναι καλά. Είδες. Ανταποδίδει. Επιστρέφονται τα δώρα, βλέπεις. Εντάξει. Το θέμα είναι πόσο σου αρέσει αυτό το δώρο. Μου αρέσει πολύ. Σου αρέσει πολύ. Σε βαθμό που να μην γυρίσω. Που να μην γυρίσει και να το λύσει για ολόκληρα 50 ευρώ ρε θηρίο μαζί με τον πόνους. 2.50. Ωραία. Αν σκεφτεί ότι 2.50 είναι η πρώτη θέση αυτή τη στιγμή, άρα εσύ θα μπορέσει να περάσει πρώτη πάλι με μικρή διαφορά. Ναι. Το θέλει. Ναι. Ανδριάννα, μου σε ακούω. Απλώνουμε πετσέτα στα γόνατα πριν το φαγητό. Απλώνουμε πετσέτα στα γόνατα πριν το φαγητό. Επιτάσσει το savoir vivre. Ξέρω πάρα πολλούς που δεν το κάνουν, κάνα 10-12 εκατομμύρια. Για τους υπόλοιπους, η απάντηση είναι σωστή. Και έτσι, σε ένα γύρο όπου ο Βλάσης έφτασε κοντά στα 1.000 ευρώ, εάν έβρισκε το γρίφο, που τον είχε βρει βασικά, αλλά περίμενε να φέρει ένα μεγαλύτερο ποσό, καταφέραμε η Ανδριάννα με 250 ευρώ να περάσει πρώτη με 3.50. Άρα 3.50 η Ανδριάννα, 2.50 ο Βλάσης και η Κατερίνα μπορεί πάρα πολύ απλά, μόνο στο τρίτο γύρο, μια γυροβολιά, να τους περάσει double score όλους. Πάμε εκεί. Και εδώ στο τρίτο γύρο μας περιμένουν πράγματα και θάματα και μια καταπληκτική κατηγορία στην οποία κάνουμε σήμερα πρεμιέρα. Είναι η ηφαίστειο και η ηφαιστειογενή πετρώματα. Ό,τι να είναι. Όχι, όχι, καμία σχέση. Τι έχουμε, Ρετζούλια, συγγνώμη, τι έχουμε. Lifestyle. Με lifestyle. Λοιπόν, να ανοίξει ο πίνακα lifestyle. Θα παίξει ο φίλος μου Βλάση πρώτο, αν δεν κάνω λάθος. Παρακαλώ, Βλάση μου, προσπάθησε να πετύχει το κίτρινο γράμμα στον πίνακα, διότι κρύβει άλλα 2 εκατοστάρικα. Καλό. Καλό. Βέβαια είναι καλό. Αν σκεφτείς ότι η διαφορά που σε χωρίζει από την Ανδριάννα είναι μόλις 100 ευρώ, είσαι πρώτος ήδη με το γράμμα αυτό. Πάμε!
Μικροκοπής πάλι. Μπαλαντέρ. Μπαλαντέρ, μπράβο. Το κάπα. Φαντάζομαι το κάπα να είναι και το κίτρινο γράμμα και να πάρει τον μπαλαντέρ με αυτό. Δεν είναι, αλλά δεν μας χάλασε καθόλου. Πάρε τον μπαλαντέρ, σε παρακαλώ. Θέλω να μου πεις αν θέλεις να κρατήσεις το μεγάλο ή το μικρό. Το μικρό. Το μικρό θέλεις. Εντάξει, έρχομαι εγώ να πάρω το μεγάλο. Για να μην το ξεχάσουμε γι' αυτό. Παρακαλώ, σαν παγωτό στο χέρι, πάρ' το. Λοιπόν. Θα σου δώσω την ευκαιρία αργότερα σε ένα μεγάλο ποσό να εξαργυρώσεις για το ίδιο ποσό ή να το πάρεις τελικό μαζί σου να φτάσεις μέχρι εκεί. Βλάσσι μου 160, γυρίζεις. Γυρίζω. Ωραία. Βλάσσι, κάνα κουσούρι, έχεις κάνα χόμπι. Χόμπι, έχω πολλά κουσούρια, δεν έχω ανακαλύψει κανένα. Είσαι τέλειος, Βλάσσι, σαν και εμένα, μπράβο. 20 ευρώ, τι χόμπι έχεις. Παραδοσιακούς χορούς τώρα τελευταία, γιατί τους έχω αγαπήσει. Σε στηρίζω πάρα πολύ. Πες μου ένα γράμμα που να αρχίζει ένας παραδοσιακός χορός από αυτό. Ρο. Ξέρεις χορό από ρο. Ναι. Ποιον. Ρόδο, εκκριτικός. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλά σε πήγε. Θρακιώτικα χορεύεις. Αμέ. Σοβαρά μιλάς. Βεβαίως. Φίλε, ξανέβη πολύ στην εκτίμησή μου, ξαναγύρισε. Μόλις ανέβηκες πάρα πολύ. Άρε, Τζούλια, πότε θα σε μάθω μπαϊντούσκα. Μπαϊντούσκα τι είναι. Να χορεύει φοβερός χορός θρακιώτικος. Όχι πάλι ρε μεγάλε. Όχι πάλι ρε μεγάλε. Τώρα το πήρες, ε. Τώρα το πήρες αυτό ρε Βλάση. Τι είναι αυτό το πράγμα. Χρεοκόπησες, τα έχασες όλα Βλάση μου πάλι για ακόμα μια φορά. Το έχεις αυτό το κακό συνήθειο. Ανδριάννα, κάνε ό,τι στεναχωριέσαι. Δεν της βγαίνει με τίποτα παιδιά. Ήρθε σειρά να παίξει. Πάμε Ανδριάννα μου, πάμε παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι δίπλα στους παίχτες, νιώθεις λίγο τη στεναχώρια τους. Αυτό είναι η αλήθεια, Ανδριάννα, έτσι δεν είναι. Και πριν στεναχωρήθηκα. Νιώθεις λίγα και τους άλλους που στεναχωριούνται. Λοιπόν, 30. Το πι. Πιροσκι. Με πατάτα. Εντάξει. Δεν έγινε κάτι φοβερό. Όχι. Αλλά εσύ είσαι ακόμα εδώ και τώρα γυρίζεις για να φέρεις το φόρο, το detective, τα 200 και όλα τα ωραία πράγματα που σε βολεύουν. Αν και μεταξύ μας, παιδιά, με τόσα λίγα χρήματα που έχετε, τι να τον κάνεις στο φόρο, εμείς θα σας δώσουμε στο τέλος, παράξτε να πάρετε από τους άλλους. 20 ευρώ. Το ζήτα. Ζωρό. Βρε την κατεργάρα. Μπράβο. Κάτσε ρε φίλε. Ήταν τυχαίο. Μήπως κάτι ξέρεις. Ζω. Έρχομαι πονηρή κατεργάρα. Για να ξέρεις το ζήτα, πρέπει να ξέρεις όλο το γρίφο. Και εγώ βλέπω ότι μάλλον ξέρεις όλο το γρίφο. Δεν το λέμε τυχαία. Καλά, μην τρέψεις, το ξέρουμε όλοι πια ότι το ξέρεις. Λοιπόν, η κατηγορία μας είναι lifestyle και εσύ το ξέρεις. Άρα τώρα εδώ έχουμε αυτά τα φιλοσοφικά ερωτήματα του lifestyle. Γυρίσω ή να μην γυρίσω. Ναι, να ζει κανείς ή να μην ζει. Και εδώ είναι το ερώτημα. 2,50 στα 3,50 που είχες πριν, παραμένεις πρώτη. Ναι, μένα, αλλά με το συμπάθειο. Κι όλας εγώ γυρίζω 500, σε έφτασα. Αλλά είναι και αυτό ένα προβάδισμα, αγαπητοί μου φίλοι. Θέλω να μου πεις αν θα το κρατήσεις τώρα ή αν θα συνεχίσεις το ρίσκο. Ναι, να γυρίσω άλλη μια φορά. Γύρισε άλλη μια φορά. Για να γυρίσει άλλη μια φορά, πρέπει αυτό που θα φέρεις να ευνοεί να είναι αυτή η μια φορά. Τι έχουμε, Τζούλια? Ακόμα περιμένουμε. 20 ευρώ μόνο. Εντάξει, δεν είναι αυτό που ήθελες. Οπότε παίρνουμε το γράμμα που θέλεις, το TAF. Τρεις φορές. Αφού ήξερες ότι πάρει τρεις φορές, γιατί είπες το TAF, ρε παιδί μου, τώρα. Μου είπες θα γυρίσω μία φορά, Πέτρο. Μου το πες, εγώ το άκουσα. Το πε! Το πε! Το πε! Κρατάς τους λόγους σου ή είσαι από τις άλλες που δεν κρατά τον λόγο τους και ξαναγυρνάνε. Είμαι από τις άλλες, μάλλον. Από τις άλλες, λέει. Ανδριάννα μου. Μέχρι λίγα τα 60 ευρώ που έβγαλε. Σωστό, έφτασε στα 310 και έπαιδες από τις άλλες, γύρνα κακούργα. Η Ανδριάννα κάνει κάτι που έχει λογική. Ξέρει το γρίφο, ψάχνει το χρήμα. Μπορεί να μου ήρθε ο γρίφος, μπορεί να μην ήρθε το χρήμα, αλλά ήρθε κάτι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, το φωνή είναι δωρεάν, αλλά τι να το κάνεις εσύ. Εδώ είναι 40 ευρώ, αλλά και κάτι που μετά θα σου χρειαστεί πάρα πολύ. Το γράμμα, σίγμα. Σίγμα είναι το γράμμα που θα σου το φέρει για 40 ευρώ. 40 και 40 και 40. 100. Εδώ κοιτάξτε, εδώ κοιτάξτε, παιδιά, τι απαιτητική που είναι. Τι. Μόνη της τα παίρνει το χέρι μου. Μόνη της. Άμα ξέρεις το γρίφο πώς ανεβαίνει ψυχολογικά.
Λοιπόν, Αδριάννα, εδώ θα σου πω απλά ότι έχεις 430, αλλά το μεγάλο σου κέρδος είναι ότι πήρες και μια δεύτερη ευκαιρία που σημαίνει ότι αν τύχει να χάσεις τη σειρά σου για οποιοδήποτε λόγο, πλην της χρεοκοπίας βεβαίως, μπορείς να ξαναπαίξεις. Πάρε μια απόφαση ακόμη. Θα το λύσω. Θα το λύσεις. Δεν θέλεις να ρισκάρεις. Όχι, έχει χρεοκοπία πλάς, δεν είναι χρεοκοπία απλή. Είναι πολύ δυνατή, Αδριάννα, τώρα μεταξύ μας τα σκέφτηκε όλο όπως έπρεπε να τα σκεφτεί. Το θέμα είναι να μου πεις ολόσωστα αυτό το γρίφο, ο οποίος θα σου φέρει μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά και το ποσό των 430 ευρώ δίπλα στα 350 που είχες από πριν. Πατρεύτηκαν ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζιγούλη. Αυτό είναι ο γρίφος. Πατρεύτηκαν ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζιγούλη. Τώρα πατρεύτηκαν αυτοί. Το καλοκαίρι τώρα το συζητάμε. Σωρά, βλέπεις. Τι μαθαίνω. Δεν είναι παντρεμένοι τόσα χρόνια. Τι μαθαίνει κανείς. Αδριάννα μου, 780 είσαι πρώτη. Κατερίνα Βλάση, φωδιαστείτε με ψυχραιμία και ταχύτητα, γιατί τώρα παίζουμε λεξομαχία, η οποία απαιτεί μια άλλη ικανότητα. Πρέπει να θυμόσαστε τα γράμματα που αναβοσβήνουν. Εάν λύσετε το γρίφο, μόνο καλά πράγματα θα σας συμβούν. Και θα πρέπει να βρείτε τα αντίθετα. Ας μην καθόμαστε. Η Αδριάννα ήταν λίγο πιο γρήγορη από την Κατερίνα. Παρελθόν, μέλλον. Το βρήκε και αυτό. Μπράβο, Αδριάννα. Δυνατή. Δυνατή και γρήγορη. Σου δίνω τρεις επιλογές, Αδριάννα μου, να διαλέξεις ανάμεσα στις επόμενες κατηγορίες. Η κατηγορία είναι φράση, υπάρχει στο χάρτη και τέσσερις εποχές. Τι διαλέγεις? Τέσσερις εποχές. Έτσι, σε πάω. Σε πάω γιατί ρισκάρεις πράγματα που δεν ξέρεις. Τέταρτο γύρο, τέσσερις εποχές. Ζούλια, ένα γρίφο, αλλά τέσσερις εποχές παρακαλώ στον πίνακα. Τέσσερις εποχές, το καλοκαίρι θα είναι εδώ. Έτσι δεν πήγαινε το τραγούδι του Σκηνά, έτσι δεν πάει. Ναι, ήταν και ωραίο τραγούδι αυτό. Ναι, Κατερίνα, δεν το ξέρεις καθόλου, ε. Είσαι τυχερή, δεν είναι αυτός ο γρίφος. Αδριάννα μου, θα γυρίσεις πρώτη. Και έχεις και δεύτερη ευκαιρία και όλα μοιάζουν ευνοϊκά. Μένει να μας το αποδείξεις. Είναι αυτό που λέμε, δώσ' της άλλη μία ευκαιρία. Σίγμα. Σίγμα για 40 ευρώ. Ναι, αυτά είναι 120. Πάρα πολύ ωραία. Τρία σαραντάρια, Τζούλια. Και μία δεύτερη ευκαιρία που πρέπει να πάω τώρα στην Αδριάννα. Θα περάσω να πω μια κουβέντα στην Κατερίνα που είναι να το κάνει μισά ώρα μαζί μας και δεν παίζει. Μια κουβέντα να τους πω μόνο. Δεύτερη ευκαιρία, υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα να δεις το υπόλοιπο επεισόδιο στο YouTube, εσύ. Πηγαίνω. Δεν το συζητάω για σένα. Έχει πει στους δικούς σπίτι να το γράφουν, να το δεις. Όχι, εντάξει. Ναι, δεν ξέρω αν θα ξαναπαίξεις. Λοιπόν, γιατί εδώ το κορίτσι μας. Εντάξει. Ας πούμε ότι τα πάει καλά. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Φεύγω από μακριά σου, ευθύνη μου και έχω νύπτωτα χείρας μου. Πάμε, μα το βαραβά. Γύρνα. Πάντως, το ξεκίνημα είναι ακόμη καλύτερο. Τώρα! Έλα! Μόνο αυτό μας έλειπε. Τα 500 ευρώ, τίποτα άλλο. Όπως το πες, Τζούλια. Μόνο αυτό μας έλειπε. Βασικά, παιδιά, έλειπε στην Αδριάννα. Το έφερε, μη στεναχωριέστε. Εσείς θα είστε εδώ να το διηγηθείτε στα εγγόνια σας. Έλα, Αδριάννα. Το ΤΑΦ. Ένα ΤΑΦ να υπάρχει έστω, πάει για 500 ευρώ. Και κάθε ΤΑΦ που υπάρχει παραπάνω είναι 1000, 1500 κτλ. Υπάρχει έστω ένα. Υπάρχουν τρία. Yeah. Είναι 1500 ευρώ για την Αδριάννα. Πώς μη σε ματιάσουμε. Εντάξει, θα μπορούσε καλύτερα. Θα μπορούσε να βρεις και τέσσερα, ας πούμε. Ναι. Βρήκες μόνο τρία, κρίμα, μόνο 1500 ευρώ. Δεν βαριέσαι, έκανε την καρδιά σου πέτρα. Λέω θες... να αγοράσω κανένα φωνή. Πώς σου πέρασε το μυαλό, δεν ξέρω. Λοιπόν, να δώσω έτσι. Μισό λεπτό να πάω στη θέση μου να επιβεβαιώσω αν μπορείς να αγοράσεις κάποιο φωνή. Για να δω. Μπορείς. Αχ, δεν μπορείς μόνο ένα. 16 μπορείς.
Μπορείς να πάρεις και από κυριλικό αλφάβητο, δεν έχουμε θέμα. Περσεύουν πια. Λοιπόν, ποιο θέλεις? Το όμικρον. Όμικρον. Ένα, δύο, υπάρχουν σίγουρα. Η επόμενη κίνησή σου θα συνοδευτεί από φωνή πάλι. Ναι. Ναι. Θέλεις να στα κάνω πακετάκι να πάρεις προσφορά? Το γιώτα. Το γιώτα. Να το και το γιώτα. Τέσσερις εποχές ο γρίφος, Ανδριάννα μου. Το έψιλον. Θα τα πάρει όλα, το έχω πάρει χαμπάρι εγώ. Έψιλον. Να το ένα έψιλον εκεί πέρα. Τώρα, Ανδριάννα μου. Το αλφα. Σου είπα, πάρε πακετάκι, εσύ θέλει αγάπη μου. Έδωσε 4 εκατοστάρια, ενώ εγώ θα στάφινα 3. Το πακέτο. Κάνω προσφορές. Μπράβο, ρε Ανδριάννα. 1220, σε ακούω. Το ύψιλον. 5 σερί φωνήεντα. Και γιατί όχι. Το έχω. Αλίμονο, πήρες όλα τα φωνήεντα που πάω στην ελληνική αλφάβητο. Αν υπάρχει ένας τέλειος γύρος, δηλαδή αν γράψετε στο ίντερνετ τέλειος γύρος και δίπλα βάλετε λέξη Ανδριάννα, θα σας βγάλει αυτό το σημείο του παιχνιδιού σήμερα στον τροχό της τύχης. Είναι το σημείο που η παίχτριά μας ήταν που ήταν πρώτη, φέρνει και 1500 ευρώ με ένα 500 ευρώ και καθαρίζει στο τσακ μπαμ αυτόν το γύρο με τη σωστή απάντηση. Στρώνουμε χαλιά στο σπίτι. Στρώνουμε χαλιά στο σπίτι. Είναι κάτι που ταιριάζει στις 4 εποχές. Εξαρτάται το σπίτι βέβαια, γιατί εγώ στρώνω. Μόλις φύγει ο χειμώνας λίγο. Τότε θυμάμαι. Είναι αυτό. Βέβαια. Δυστυχώς σήμερα η καλύτερη παίχτρια μέχρι αποδείξεις του εναντίου, η Ανδριάννα, δεν κατάφερε να βγάλει πολλά χρήματα, ούτε 20-30.000 δεν έβγαλε ακόμα. Έχει βγάλει πριν τις διαφημίσεις 2.200. Ελάτε εσύ να βγάλετε περισσότερα, να σας δείξετε πώς γίνεται. Για να έρθετε εδώ θα μας καλέσετε στο 211-187-8080 ή θα μπείτε στη σελίδα μας στο www.star.gr, κάθετος TV, κάθετος τροχός. Λάση, Καταρινά, δεν ξέρω, έχω να σας δω και ώρα να παίζετε. Κάνα μισάωράκι, τους θυμόσαστε τους παίχτες, τους θυμόσαστε. Θα να παίξει παλιά τροχό της τύχης πριν κάνα μισάωρο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε την Ανδριάννα. Όχι γιατί έχει μεγάλο ποσό, αυτό καλύπτεται με τα 500 ευρώ. Αλλά έχει και δύο δεύτερες ευκαιρίες. Όσο κάνουμε διαφημίσεις, ελάτε να δείτε το πεζό 208 από κοντά, γιατί δεν ξέρω αν θα φτάσουμε πιο κοντά ποτέ. Ελάτε μαζί μου, διαφημίσεις εμείς. Εδώ. Έχω τον Βλάση και την Κατερίνα μαζί μου. Είναι οι δύο παίκτες που κυνηγούν την πρωτοπόρο μας Ανδριάννα, την οποία δεν παίζουν τα άλλα παιδάκια. Έχει μείνει μόνη της να μάθει να κερδίζει και να προηγείται με 2.200, παρακαλώ. Μπράβο, ρε Ανδριάννα. Και έφερα εγώ εδώ τον Βλάση και την Κατερίνα. Ρίξα μια ματιά στο πεζό 208. Μπορείτε και εσείς να φτάσετε εκεί, γιατί παιδιά ακόμα έχουμε 500 ευρώ μέσα. Το κόλπο γίνεται. Το θέμα είναι, θα καταφέρετε να έχετε και εσείς την τύχη της Ανδριάννας. Γιατί έφερε τα 500 ευρώ και μετά έλυνε γρίφους τον ένα μετά τον άλλον. Βλάση, θα μπορέσει να το κάνει αυτό? Προσπαθήσουμε. Κατερίνα, παίζει και πρώτη τώρα και θέλω να σου πω, μου έλεγε η Κατερίνα όσο βλέπαμε το πεζό, ακούστε τι δουλειά κάνει, θα σε τρελάνει τώρα, σε πεθάνει. Πες μου, σε παρακαλώ ξανά, τι δουλειά κάνει. Η δουλειά μου είναι γραμματέας. Χόμπι. Είμαι χορεύτρια. Ναι. Ζογκλερικά. Ναι. Και slackline. Εγώ δεν βρίζω. Και τσέλο. Εγώ δεν βρίζω. Slackline, δεν τα λέμε στις εκπομπές εδώ ζωντανά. Slackline, τι σημαίνει αυτό, παιδί μου? Είναι σκηνοβασία. Βλάση, πήγες θέση σου, θα κάνουμε λίγο slackline. Slack. Λοιπόν, θέλω να με μάθεις. Αυτή εδώ είναι η γραμμή, παιδιά, μην τη βλέπετε έτσι φωτιζόμενη κάτω. Είναι στον αέρα, απλώς είναι 3D και εδώ βλέπετε. Πάτα πάνω να δείξουμε, μπράβο. Λοιπόν, δείξε μου slackline τώρα. Έρχομαι, κάνουμε slackline. Στη γραμμή πάνω. Όπα, μην πέσουμε. Μην κουνάς. Τζούλια, μην αναπνέεις. Λοιπόν, και τώρα, κοίταξε πώς πηδάω από γραμμή σε γραμμή. Θα πηδήξω δίπλα. Θα πηδήξω δίπλα. Κοίταξε με. Πάμε μέρες, Κατερίνα. Αυτό είναι. Λοιπόν, ό,τι έχει μείνει ως ευκαιρία, Κατερίνα, είναι τώρα. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Επόμενος γύρος. Παίζει πρώτη η Κατερίνα. Η κατηγορία φυσικά και είναι slackline.
Θα πρέπει να βρείτε κάτι το οποίο βρίσκεται στο χάρτη. Στο χάρτη βρίσκεται αυτό εδώ. Πρέπει να φέρεις ό,τι καλύτερο υπάρχει εκεί μέσα και ξεκινά να το κάνεις τώρα, Κατερίνα. Πάμε, παιδιά. Ογδόντα. Το μη. Μούτρο. Δύο μούτρα, 160 ευρώ. Ξανά. Η δεύτερη γυροβολιά είναι ακόμα πιο χαμηλή. Το σίγμα. Το σίγμα, όπως λέμε, ΣΥΡΙΖΑ το μαλλί από τη μία πλευρά. Ωραία, θα ξαναγυρίσεις προφανώς, γιατί... ψάχνεις κανένα 2.000 ακόμα. Θα τα βρεις, θα τα βρεις. Υπάρχουν και η Ανδριάννα, έτσι τα βρήκε, ψάχνοντας. Τι στόχος είναι αυτό. Τίποτα, σου λείπουνε μόνο 1.990. Το λάμδα. Ωραία. Άλλα δύο. Κάνω ότι δεν το είδα. Συνέχισε να γυρίσεις εσύ μέχρι να φέρεις το καλό. Το καλό το jackpot φέρε. Το καλό το jackpot. Αυτό σου χρειάζεται. Τζακποτάκι σου χρειάζεται. Εκεί εσύ, ναι. 20-50. Το νι. Για την Κατερίνα παίζει και τσέλο. Παρακαλώ. Ό,τι θες τσέλο, τσέλο αυτό το μεγάλο. Ένα πιο κάτω από το ρίζο. Καλά το κρατάω. Μια χαρά, τελεία, λίγο πιο κάτω. Πιο κάτω το τσέλο. Εδώ έμενε, ναι. Εδώ. Ναι, ναι. Εδώ. Θα παίξω ένα τραγούδι ανάλογα με το τι θα γυρίσεις τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Για γύρισε να σου πω. Έχω το τσέλο έτοιμο αυτή τη στιγμή εγώ. Κάπου εδώ είμαι, μπράβο. Έλα μου, πάλι θα φέρεις 20. Κοίταξε με, Κατερίνα. Το κάπα. Ωραία, έχω ακόμα το τσέλο στα χέρια μου. Ανάγκασε με να παίξω κάτι φοβερό. Έλα το jackpot. Έλα το jackpot. Πάμε, Κατερίνα. Πάμε, Κατερίνα. Πάμε, Κατερίνα. Αν είναι δυνατόν. Μη μου πεις θα τα χάσει. Να μας ξανάρθεις. Φέρετε και τα κόλληβα, παιδιά, τελειώσαμε εδώ. Αυτό ήταν. Μπράβο, Κατερίνα. Έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνεις τελευταίο γύρο για να κερδίσει η Ανδριάννα, γιατί δεν έχει πολλά γράμματα ακόμα. Πάμε, ρε Βλάση, να φέρουμε το jackpot. Το φέρε, παιδιά. 250 ευρώ, Βλάση. Για μεγάλο το ποσό αυτό για να σου πω αν θα γίνει δουλειά. Το ρο. Ωραία. Άκου τώρα τι γίνεται, Βλάση. Από τα 250, ανέβηκες λίγο ακόμα, πήρες άλλα 120. Εάν σηκώσουμε αυτό εδώ και έχει χρεοκοπία, θα χάσει τα 120. Εάν όμως έχει jackpot, τα 370 διπλασιάζονται. Θα το σηκώσω, γιατί ήμουν άτυχος, μπορεί να είμαι τυχερός. Ούτε σε άλλο το βρει, οπότε... Όπα! Άρα, αυτό σημαίνει δεν θα ξαναπαίξει η Ανδριάννα. Απλώς περιμένει να δει μέχρι πού θα φτάσει εσύ το κοντέρ. Λοιπόν, εγώ θα σηκώσω αυτό εδώ. Τελευταία ελπίδα. Για το φίλο μου. Ήταν όντως η τελευταία. Πήγε στο Βρόντο. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για την απόπειρα του Βλάση. Κάτσε να δούμε τώρα πού θα τερματίσει, πού είναι το δικό σου ταβάνι. Για γύρισε πάλι. Δεν έχει χρήματα για να αγοράσει αυτή τη στιγμή, έτσι. Μια σταγόνα στον ωκεανό, ένα πενιντάρικο ακόμη. Το γάμα. Και από αυτό έχουμε. Θα ξαναγυρίσεις εάν δεν το λύσεις. Δεν έχεις επιλογές βεβαίως. Η Κατερίνα και ο Βλάσης κάναν τις προσπάθειές τους. Αλλά σκόνταψαν στο βράχο της τύχης που λέγεται Ανδριάννα. Το φι. Φυρίκι και φιστίκι και από αυτό έχουμε. Υπάρχει στο χάρτη, αλλά δεν υπάρχει στο μυαλό της Ανδριάννας. Ξαναγύρισε. Να θυμίσω ότι όλα τα είχε Μαριωρή, η Ανδριάννα δηλαδή. Οι δύο χρεοκοπίες δεν της έλειπαν. Συγγνώμη, οι δύο δεύτερες ευκαιρίες δεν της έλειπαν. Τις έχει και αυτές. 50 ευρώ. Το τάφ.
Είναι τόσο άνετη, παιδιά μου, την έδωσε μηνύμα. Φέρτε την εδώ, παιδί μου, όλο εγώ έρχομαι. Έλα, παιδί μου, αν είναι δυνατόν. Ένα χειροκρότημα, παιδιά, την έβαλα θέση. Πρέπει να πας να ξαναγυρίσεις. Πήγε στη σου, παιδί μου, γρήγορα. Γρήγορα, παιδί. Αφεντικό, έχω να πω ένα πράγμα. Δώσε ένα ρεπό, γιατί έβγαλε σήμερα 2.200 και ανεβάζει. Έλα, Αδριάννη. Και επειδή θέλει να είναι κυρία, χάνει σειράτσι μου, δίνει και τη δεύτερη ευκαιρία την επόμενη. Ξαναφέρτε εδώ, έτσι να κουραστείς. Όχι, νόμιζες εσύ, φύγεις από εδώ έτσι, χωρίς υδρότα. Λοιπόν, και τώρα η Αδριάννα μας εντυπωσιάζει, παίζει πρώτη φορά με άγχος κιόλας, μην χάσει, έλα. Τρομερό. Ο τέταρτος γύρος ήταν μαγικός για την Αδριάννα, τα πήρε όλα και έφυγε, παιδιά. Ακούω, Αδριάννα μου, άλλο ένα σαραντάρι θα μπει εκεί. Το Β. Έχασες τρεις συνεχόμενες φορές. Ναι. Σοβαρά μιλάς. Αδριάννα μου, έλα ρε παιδί μου, βάει. Ξανά, μάνα. Λοιπόν, δεν πολύ προλαβαίνουμε, αλλά κάνουμε μια εντυπωσιακή έξοδο, θα μου το λύσεις. Θα πάρεις και με 50 ευρώ. Να μην το γυρίσω και να το λύσω. Ναι, παιδί μου, κάνε δουλίτσα σου τώρα. Σε κάνε δουλειά να γίνεται, να υπάρχει στο YouTube. Και πάμε για πυρουέτα, θα με μάθει μια καλή. Δεν είναι εκεί. Αυτό θα ήθελα κι εγώ. Πι. Παραλία. Μπράβο, 2 πι. 100 ευρώ θα έπαιρνες αν είχες φτάσει στο τελικό. Έτσι, το κατάλαβες. Εξαιρετικά. Λοιπόν. Μικρή και μεγάλη πρέσπα Φλόρινα. Για την τιμή των όπλων. Κατερίνα μου, ευχαριστώ πολύ. Και ο Βλάση. Βλασώνει δύναμη. Παιδιά, πετύχαμε πάνω στον Dwayne Johnson του τροχού της τύχης. The Rock. Στον βράχο. Στην Αδριάννα. Όχι πολύ. Μπράβο, μου. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω και μια απογοήτευση. 2.200 τι να κάνεις σήμερα, να πάρεις ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, όχι, να πάρεις ένα καινούριο. 208 ολοκέντρο, πάμε! Άκου μεταχειρισμένο για το κορίτσι μας, πώς λένε το αφεντικό σου, το μικρό του όνομα. Γιώργος. Κύριε Γιώργο, μας στείλετε εδώ τη γραμματέα σας, ευφιέστατη, τυχερή και επανέξε. Έχεις βγάλει 2.200 συγχαρητήρια, είναι πολλά. Θέλω με το σωστό γύρισμα να κάνεις τα 2.200 να είναι λίγα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί ο τροχός του τελικού μόνο μεγαλύτερα ποσά έκνωση προσφέρει. Το καλό το 10. Μα το Diego Maradona, φέρτο μου. Το ξέρεις το Maradona ή μόνο σε τραγούδι? Το ξέρω. Α, το ξέρεις. Έλα από εδώ. Έλα δίπλα μου. Τζούλια. Η τελευταία μας κατηγορία θα είναι τίτλος ταινίας. Ωραία. Μία ταινία. Εύχομαι να έχεις καλή σχέση με τον κινηματογράφο. Καθόλου. Ναι. Καθόλου. Μακάρι. Εύχομαι να έχεις καλή σχέση με τα τηλεπεριοδικά και να το έχεις διαβάσει. Μακάρι. Έστω, είμαι το ίδιο. Μακάρι. Α, αυτή είναι μεγάλη. Δεν είναι κακό αυτό απαραίτητα. Βάζουμε γράμματα. Θα σου προσφέρω 5. Ο πρώτο είναι το λάμ. Θα βάλουμε το πι, το σίγμα, επίσης, το ταφ και το αλφα. Με τόσα πολλά γράμματα διαθέσιμα, αλίμον. Θα υπάρχουν σχεδόν όλα. Λέω εγώ. Σειρά σου. 3 γράμματα. Το κάπα. Το νι, όπως Νίκος. Το ρο. Τελευταίο σύμφωνο. Είναι το ρο. Πήγε σε παραδοσιακά σύμφωνα. Δεν επιλέξεις κάτι έτσι trendy. Ναι, δεν έχω ιδέα γι' αυτό ίσως. Okay, οπότε κινείσαι όπως θεωρείς εσύ εκ του ασφαλούς. Ένα φωνή. Το όμικρον. Να ανοίξουν, παρακαλώ. Εξαιρετική επιλογή στο φωνήεν. Μπράβο, 10 δευτερόλεπτα. Πάμε! Εάν δεν το ξέρεις, τουλάχιστον διάβασε ό,τι σου βγαίνει. Ο γάμος του καλύτερου μου φίλου. Ναι, παιδί μου! Μπράβο, βαρκάρα μου! Μπράβο, βαρκάρα μου! Για έλα εδώ. Γιατί τα ακριβά τα αρώματα είναι σε μικρό μπουκαλάκι. Και αυτό το άρωμα έγινε πολύ ακριβό. Λοιπόν, μου είπες δεν είσαι καλή από ταινίες. Δεν
Από τις ελάχιστες που έχει δει, παιδιά, είδατε. Να βλέπετε τα πάντα, δεν ξέρετε ποτέ που θα σας χρειαστούν. Παίζει να είναι, λέει, από τις ελάχιστες ταινίες που έχει δει. Δεν ήξερε ποτέ, βεβαίως, ότι ο γάμος του καλύτερου μου φίλου θα γίνει η αγαπημένη του ταινία. Με διαφορά. Θα το δεις. Σε 5, 4, 3, 2, 1. Άλλα 3 χιλιάρικα. 5.200 ευρώ. Μπράβο, Μορτσέρα. Μπράβο. Τώρα μπορεί να πας και στο γάμο του καλύτερου σου φίλου. Αυτό ήτανε, παιδιά. Σήμερα ολοκληρώνουμε εκπληκτικά. Αφεντικό, δώσε μας άδεια. 5.200, φύγαμε γη του πυρός. Έλα, πες το, να τα ακούσουν από εδώ μέχρι τη δουλειά σου. Όσος εδώ γυρίζει, κερδίζει. Έτσι, κορίτσι μου. Γεια σας. Καρτήρια.